Νέα σεζόν, ίδιες απαιτήσεις, πολλά χρόνια στην ομάδα. Η σκέψη του για το πώς κυλάνε αυτές τις μέρες μέχρι στιγμής στην Ολλανδία. It's a new season, but the expectations remain the same. You're a lot, you're many years now in the club. How do you expect the next season? Okay, yeah, the season just started. I think started good. We're working a lot with a new coach for some players, from others. It's a coach that we already know. We know how he wants to work. So I think this is a positive. And yes, I think we're working good, and the expectations are always the same in Park, when you have to win titles. So the coach tells us, remember this to us every training, and this is a target for us this season. Ναι, έχει ξεκινήσει η σεζόν καλά, δουλεύουμε σκληρά, δουλεύουμε καλά. Οι απαιτήσεις στο Park πάντα παραμένουν οι ίδιες, είναι να κατακτήσουμε τίτλους. Είναι κάτι που μας λέει ο προπονητής καθημερινά στις προπονήσεις. Έχουμε ένα καινούριο προπονητή και κάποιους, για ορισμένους από εμάς, ένα προπονητή που γνωρίζουμε πως θέλει να λειτουργήσει και να δουλέψει. Οπότε νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει καλά τη δουλειά και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Your first thoughts when you heard that Lucescu will come back to Auk, and if this was one of the key factors for you to stay at the club? I think, like all the players, this was good news. Even if with Pablo we had good relation and we make a good job. Lucescu, we worked with him 2 years, and he left in, let's say, in a moment that nobody expected. So it was difficult for us. And when we knew this, we were happy. After, of course, the coach is important to sign in a team, and everybody knows the relationship between Lucescu and his players, and Lucescu with me also. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ότι έκανε όλους τους ποδοσφαιριστές χαρούμενους όταν το άκουσαν. Σίγουρα με τον Παύλο την περασμένη χρονιά είχαμε καλές σχέσεις και πετύχαμε τους στόχους μας, κατακτήσαμε το κύπελο και κανένας δεν περίμενε αυτή την αλλαγή τη χρονική στιγμή που έγινε. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι χαρούμενοι. Έχουν να δουλέψει 2 χρόνια με το Λουτσέσκου. Ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε όλοι ποιες είναι οι σχέσεις που αναπτύσσει με τους παίχτες. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια θετική εξέλιξη. Expect back in 2017 that you signed for PAOK that you will stay so many years here. What made you stay? Yes, I think I feel good. I feel good here. My teammates, the club, the city. I feel really good here. I said in the beginning that I was missing Italy, because it was the truth. In the beginning was not easy. But now I feel like I'm home here, and at the end, PAOK is the team where I stay the most here. So I think if this happened, it's because there's a meaning, and the meaning is that I feel good here, and until I feel good, I want to stay here and give everything for this club. Όλα συμβαίνουν γιατί πάντα υπάρχει κάποιος λόγος, και ο λόγος αυτός είναι ότι αισθάνομαι πολύ καλά στον ΠΑΟΚ, με τους συμπαίκτες μου, με την ομάδα, με την πόλη. Γενικότερα με κάνει και αισθάνομαι όμορφα, και αυτός είναι ο λόγος που είμαι εδώ και θα συνεχίσω να είμαι εδώ όσο εξακολουθώ να αισθάνομαι έτσι. Ναι, στην αρχή είχα πει ότι μου έλειπε η Ιταλία και ήξερα ότι θα μου λείπει η Ιταλία, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Πέρασα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μου εκεί, και στην αρχή δεν ήταν εύκολο για μένα να προσαρμοστώ σε αυτή την αλλαγή. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα στην οποία έχω πέρασει το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας μου. Και επαναλαμβάνω ότι όσο αισθάνομαι καλά, θα είμαι. Από τον εαυτό του αισθάνεται ευχαριστημένος βάσει τη απόδοσή σου στην τετραετία, και είναι κάτι που θα ήθελε να πετύχει και δεν το έχει πετύχει, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε ομαδικό? Are you, on a personal level, are you satisfied for the 4 years that you've spent here already? And if there is something, an unfulfilled goal or target that you want to achieve for the coming years? I'm satisfied for the titles we won with this club. Personally, I know I could do better, for sure. But the injuries didn't help me. I told this a lot of times, but unfortunately it's the truth. But like I said, every time I was on the pitch, I gave everything, and I think this is the most important thing. And like I said, as a team, I think I'm really satisfied of what we did, because at the end we won 3 cups and normally two leagues in 4 years. So that's an amazing target. But I know that personally I could do better. But this is football. You have good and bad moments, and
also injuries and healthy moments. Είμαι ικανοποιημένος από τους αποτελέσματα της ομάδας, από τους τίτλους που έχουμε κατακτήσει αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι εδώ. Σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα έχω να δώσω περισσότερα πράγματα ακόμα, αλλά οι τραυματισμοί δεν μου επέτρεψαν να το κάνω. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει αρκετές φορές, αλλά καλώς ή κακώς είναι η πραγματικότητα. Το ποδόσφαιρο αποτελείται από πολλά πράγματα και οι τραυματισμοί είναι μέσα στην καθημερινότητα, δυστυχώς, για έναν αθλητή. Αλλά στο κομμάτι των αποτελεσμάτων, στα χρόνια που είμαι εδώ, έχουμε κερδίσει 3 κύπελα και υπό κανονικές συνθήκες 2 πρωταθλήματα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο και να μπορέσω να βοηθήσω και εγώ ακόμα περισσότερο την ομάδα. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι όλοι ξέρουν ότι όταν είμαι στον αγωνιστικό χώρο, δίνω το 100%. Δήλωσε προχθές ο Κούρτιτς ότι δεν περίμενε ποτέ ότι ο Ομάρ θα αφήσει την Ιταλία και θα έρθει στην Ελλάδα. Μετά από 4 χρόνια κάνει κάποιες δεύτερες σκέψεις που θα μπορούσε να παίξει το καμπιονάτο ακόμα λίγα χρόνια. Yasmin, 2 days ago in his interview you said that when he heard that you signed for PAOK, didn't expect it because for your level and with your quality he believed that you should stay at Serie A. Does it cross your mind that maybe also this should be the case for you to stay in Italy for more years? No, I don't regret. I don't regret my choices. Of course, Italy, everybody knows it's an amazing league. I made 9 years there, so I learned a lot. But I thought I needed a new step in my life to change something. And okay, PAOK came and was the team that wanted me the most. And this is the most important for me. When one team shows confidence in you, and will show you that they want you really, I think this is the most important. After, yes, maybe my career, I made some choices that that were wrong, but you know, when you're young and it's not always easy to make the good decisions, but I don't regret nothing. Γενικά δεν μετανιώνω για τις επιλογές μου συνολικά και δεν μετανιώνω και πολύ συγκεκριμένα για αυτή την απόφαση. Εντάξει, ξέρουμε ότι η Ιταλία είναι ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Πέρασε 9 χρόνια εκεί, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή ήθελα να κάνω μια αλλαγή γενικότερα στη ζωή μου. Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που έδειξε ότι με θέλει περισσότερο και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι σε θέλουν. Συνολικά, αν το δούμε στην καριέρα μου, έχω κάνει κάποιες λάθος, έχω πάρει κάποιες λάθος αποφάσεις όταν ήμουν νεότερος, αλλά ποτέ δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα κάνεις τη σωστή κίνηση. Το σημαντικό είναι ότι δεν μετανιώνω για αυτά που έχω κάνει. The season starts with European game, an official European game. It's a new season, it's a new competition, of course not as fancy as Champions League, but it is a European competition, and I suppose that the team wants to have a good performance generally throughout the season in Europe. So what are your thoughts and expectations for European competitions? Well, I think this is a target also for us this season, because in the past seasons in Europe we could do better. So this is maybe the negative thing in this season in PAOK, that in Europe we could do better, we had the chance to make better, but we always miss this last thing to do something important. So now this season, yes, let's hope to make a good, first of all, the qualifications, and after to make a good way in the Conference League, that still an European league, so a lot of players want to play and not everybody have the chance to play, so we have to enjoy every moment of it. Είναι ένας από τους στόχους μας φέτος και είναι και κάτι που μπορούμε να πούμε ότι μας πληγώνει για τις προηγούμενες χρονιές, γιατί μπορούσαμε να πετύχουμε παραπάνω πράγματα στην Ευρώπη, αλλά πάντα μας έλειπε αυτό το κάτι την τελευταία στιγμή που θα μας έδινε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, μπορεί όπως είπατε να μην είναι τόσο λαμπερή όσο οι υπόλοιπες, αλλά παραμένει μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και θέλουμε να τα πάμε καλά. Αρχικά προχωρώντας και περνώντας από τα προκριματικά και στη συνέχεια να κάνουμε μια όσο καλύτερη πορεία μπορούμε. You said that last season in generally we missed this something in order to proceed in Europe. What do you believe we are missing? What is the reason that we cannot go further in European competitions? First of all, it's maybe some experience that we missed, and also in all this
this time we were close to go to the Champions League, and every time we had like a big delusion. I think for 3 years we were close to go to the Champions League group phase, and always at the last we went out. And after this big delusion, is sometimes you know you don't make it on purpose, but in your mind stays. But like I said, maybe it's this, maybe it's a bit lack of experience. I don't know. I don't know if there is one reason about it, but we have to change it. Δεν ξέρω αν είναι ένας λόγος που δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο στην Ευρώπη, αν είναι περισσότεροι. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Αν δούμε τα προηγούμενα χρόνια, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά για τρεις χρονιές να μπούμε στους ομίλους του Champions League, και αυτό μας δημιούργησε έτσι μια συναισθηματική, όχι ψευδέστηση όπως το είπε, αλλά μας δημιούργησε αυτό το κίνητρο και αυτό το ψυχολογικό το feeling ότι πρέπει να περάσουμε εκεί πέρα. Και όταν δεν το καταφέραμε, ασυναίσθητα, χωρίς κανείς από εμάς να το θέλει, σου αφήνει κάτι και μετά δεν μπορείς να είσαι ο ίδιος. Οπότε νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι ένα από τα στοιχεία που μας κόστησαν. Αλλά ό,τι και αν είναι αυτό που δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε, είμαστε νίκη. There's been a lot of talk about your position on the pitch. Also, the coach mentioned that he wants to use you further up in the offense. Yesterday, you played on the side. So, how do you feel about that? And in general, how do you feel about the pitch and changing positions? Well, I think it's not a problem. Everywhere the coach wants to put me, I will play and give everything. I played this position with him before. I played this position also in Napoli. So yes, it's something new from last year because I used to play in the midfield. But if the coach prefer me in this position, then. Ωραία. Πώς ένιωσε όταν βγήκε στο γήπεδο της PSV και είδε 20.000 κόσμο και πώς περιμένει το αντίστοιχο σκηνικό στην Τούμπα σε 2 εβδομάδες. The last question is how did you felt coming out on Philips Stadion playing against PSV with 20,000 people on the stands, and how do you expect the same thing to happen at Tuba Stadium again in 2 weeks? It was a long time ago. We almost forgot the feeling, but it's amazing to play with or without the fans. It's totally different. So even if it was away, we prefer with the fans because we play football also for this, to make enjoy people, to have stadiums full of people watching you. So this is something positive for football, for PAOK also, because we know the part that the fans have in this team. We need them close to us at the stadium, and this is really good for this season. Έχει πέρασει τόσος καιρός που σχεδόν είχαμε ξεχάσει πως είναι το συνέστημα. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικό να αγωνίζεσαι χωρίς κόσμο και με κόσμο. Είναι ένας από τους λόγους που παίζουμε ποδόσφαιρο. Το να διασκεδάζουμε τον κόσμο και να τον έχουμε κοντά μας στο γήπεδο. Ακόμα και αν είσαι εκτός έδρας, λοιπόν, όπως συνέβη στο παιχνίδι με την Eindhoven που αναφέρατε, ήταν ένα πολύ ωραίο συνέστημα και θέλουμε να το ζήσουμε ξανά και στην Τούμπα. Ειδικά για εμάς και για τον ΠΑΟΚ, ξέρουμε τι σημαίνει ο κόσμος για την ομάδα και είναι πολύ σημαντικό να τους έχουμε δίπλα μας. Thank you, Mark.